να μην δώσουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα, γιατί ξεφεύγουμε από το Σύνταγμα και συζητάμε άλλα θέματα. Ποιο είναι, με συγχωρείτε, ποιο είναι το προσωπικό? Αλλά με το προσωπικό. Παρακαλώ, κυρία Βάκη, είναι κοινοβουλευτική εκπρόσωπος. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κυρία Βάκη. Έχω δικαίωμα ως κοινοβουλευτική εκπρόσωπος. Λυπάμαι πραγματικά για το προηγούμενο συμβάν και για χαρακτηρισμούς, όχι μόνο σε αυτό στον οποίο κατέφυγε η κυρία Βούλτεψη, αλλά γενικότερα τον τελευταίο καιρό. Έχουμε ακούσει για βουλευτές δηλωσίες, για ρετάλια, για κουρελούδες. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλο αυτό το... όλη αυτή η φρασιολογία το μόνο που καταφέρνει είναι να δηλητηριάζει, να γεμίζει τοξικότητα το χώρο του Κοινοβουλίου, το ναό της δημοκρατίας και να απαξιώνει πλήρως το πολιτικό σύστημα. Και γνωρίζετε πολύ καλά ποιοι αποσπούν την πολιτική υπεραξία από αυτά τα φαινόμενα. Ένα. Δεύτερον, η Βουλή απαρτίζεται από βουλευτές, όχι από κόμματα ή κοινοβουλευτικές ομάδες, και το Σύνταγμα είναι σαφές. Ο κάθε βουλευτής ψηφίζει κατά συνείδηση. Ας το έχουμε κατά νου. Και τελειώνω και ζητώ συγγνώμη για την κατάχρηση χρόνου. Όταν αναφερόμαστε σε εθνικά θέματα, όλα αυτά καταγράφονται στα πρακτικά, ας είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικά θέματα ρυθμίζουν διεθνείς συμβάσεις, υπουργεία εξωτερικών και οι αρμόδιοι παράγοντες, θεσμικοί και πολιτικοί. Θα παρακαλούσα να αποφεύγονται παραπολιτικά σενάρια περί φυλαδίων ή δεν ξέρω τι άλλο, ή αν έχετε αποδείξει, ας τις καταθέσετε, ας είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν παίζουμε με εθνικά θέματα. Παρακαλώ, ο κύριος...